coach, το match ήταν ένα derby, αλλά το κάνατε να φαίνεται εύκολο. Τι συνέβη με στο παιχνίδι και πήρατε μια νίκη, θα λέγαμε, πέρα και απέρα δίκαιη? Εντάξει, ποτέ είναι εύκολο αποτέλεσμα. Όταν παίρνεις αποτέλεσμα, έχει πολλή δουλειά πίσω από κάθε εβδομάδα δουλεύουμε. Και αυτό που έχει πλεονέκτημα δική μας ομάδα είναι ότι μπορούμε να παίξουμε και ball possession όταν έχεις μπάλα και κόντρα επίθεση. Σήμερα ήταν ένα παιχνίδι για να παίξουμε κόντρα επίθεση. Γι' αυτό είμαστε απρόβλεπτη ομάδα. Επειδή μπορούμε να αλλάξουμε ένα-δύο παίκτες και μπορούμε να αλλάξουμε εντελώς το πρόσωπο την ομάδα. Θεωρείς ότι η κλειδί στην αναμέτρηση ήταν το πόσο καλά πήγαν οι παίκτες στη μεσαία γραμμή? Βεβαίως. Όταν έχεις τρεις παίκτες με τόσο ένταση όπως είναι Καπετάνος, Πιντώνης και Ρόκας, μπορείς να μένεις ελεύθερο δύο παίκτες όπως μέναμε Δινόπαπας και Γούρμα μπροστά για να κάνουμε κοντρεπίθεση. Έτσι το κάναμε και βγήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, βεβαίως ήταν λίγο, δεν είχαμε μπάλα στα πόδια, αλλά εντάξει, είναι φυσιολογικό. Έπρεπε να κρατήσουμε το 0 πίσω και να κρατήσουμε το παιχνίδι. Θεωρείς ότι αν την επόμενη αγωνιστική στο ντέρμπι ο Ολυμπιακός Βουλή καταφέρει και κερδίσει τα Χανιά, θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος? Εντάξει, εγώ δεν θέλω να βλέπω πιο πέρα από αυτό το ντέρμπι που έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένα ντέρμπι, είναι πολύ σημαντικό για μας να κερδίσουμε εντός έδρας και με φίλαθλος υπέρ για μας. Οπότε δεν σκέφτομαι πιο πέρα από αυτό. Μόνο σκέφτομαι ότι κάθε μέρα πρέπει να είμαστε καλύτεροι. Το συγχρονισμό, οργανογράμμα, την ομάδα, όλο το οργάνωση και αυτό πρέπει να είναι πιο καλά μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Να φτιάξουμε ομάδα και μόλις τελειώσει πρωτάθλημα να είμαστε περήφανοι από αυτή η ομάδα. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια.